Ανοίγουμε την πολιτική μας κουβέντα με τους συναδέλφους μας, τον Φίβο Κλαδιανό και τον Γιώργο Μιχαηλίδη. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Φίβο, ξεκινώ από σένα. Το ένα κομμάτι που όλοι θα έχουν στραμμένα τα βλέμματα και την προσοχή τους είναι τι αντιπολιτευτικό στίγμα θα δώσει αύριο και μεθαύριο ο πρώην Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το άλλο είναι ότι αν κρίνουμε από το πώς μπήκε σήμερα στην παρουσία του στο τριήμερο της ΔΕΘ, έχει μπει ορμητικά με βαριές εκφράσεις, μιλώντας για νέους εθνικούς εργολάβους και κατηγορώντας την κυβέρνηση πάνω κάτω για διαπλοκή με συμφέροντα. Λοιπόν, με απλά λόγια, ο Αλέξης Τσίπρας πάει στη Θεσσαλονίκη να επαναπροσεγγίσει μετά την ήττα των εκλογών τα στρώματα που είχαν κάνει το ΣΥΡΙΖΑ κόμμα εξουσίας, και ακόμα τέτοιο ήταν και έχασε την πρωτιά, δηλαδή τη μεσαία τάξη και τους μισθωτούς. Αυτά τα στρώματα που ο κ. Μητσοτάκης πολύ νωρίς φαίνεται να καταλείπει. Και φαίνεται να καταλείπει με δύο πράγματα. Ότι όλες τις προελαφρύνσεις για αυτούς τις έχει αφήσει για αργότερα, ενώ έχει φέρει κοντά τις προελαφρύνσεις των επιχειρήσεων, ιδίως των μεγάλων, με τα μερίσματα. Και τους μισθωτούς έχουμε δει σωρία προβλημάτων από τη μεριά του κ. Μητσοτάκη. Και τη δικαιολόγηση απολύσεων, και το ότι δεν ανέφερε κουβέντα για τον κατώτατο μισθό, και το ψαλίδισμα των κλαδικών συμβάσεων. Ναι. Αυτές τις δύο κατηγορίες πολιτών, τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού επί της ουσίας, πάει να επαναπροσεγγίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να αρχίσει να κάνει την κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτά που κάνει σε σχέση με αυτά που έκανε αυτός, και να τους μιλήσει για το τι θα μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αν έμενε μια δεύτερη τετραετία ή όταν πάρει ξανά στα χέρια την εξουσία. Γιατί θα απαντήσει επίσης το ρεπορτάζ του Χρήστου ήταν πλήρες. Εγώ θέλω να βάλω ένα ακόμα στοιχείο. Το Χρήστο του Κιμπεζή, ναι, βέβαια. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα ότι λέει πολύ για ανάπτυξη, Νέα Δημοκρατία λέει πολύ για ανάπτυξη, αλλά στο τέλος μηδέν στο πηλίκο. Έχουμε ένα πολύ πρόχειρο νομοσχέδιο αποσπασματικών διατάξεων, το οποίο δεν αναφέρει σχεδόν τίποτα για στρατηγικού σημασία σχέδιο για την βιομηχανία, για παράδειγμα. Και αυτό θα είναι σημείο της κριτικής του Αλέξη Τσίπρα, ιδίως το θέμα της πράσινης ανάπτυξης. Γιατί υπάρχουν εκτρώματα μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βαριές κουβέντες που είπε ο κύριος Τσίπρας, δεν υπάρχει μια σοβαρή δικαιολογία, μια απλή ερμηνεία έστω, για ποιο λόγο κάνει αυτό το πράγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προχτές εγώ ήμουν πάρα πολύ σκληρός. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θέλησα να πω ότι είναι χάρη σε εργολάβους. Δεν φαίνεται όμως να υπάρχει άλλη ερμηνεία. Δεν μπορεί ένα έργο το οποίο θα ολοκληρώνονταν στο 90% του, πέρα από έναν σταθμό. Δεν ξέρω πόσο είναι αυτό, 85, δεν ξέρω πόσο σταθμό έχει η Θεσσαλονίκη. Το 2020, το τέλος του 20, να μεταδίδεται όλο μαζί για το τέλος του 23, με τα αρχαία να έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί θα αποσπαστούν και θα παρατοποθετηθούν, και με την Εγνατία να ξαναγεμίζει με λαμαρίνες, ενώ τώρα είναι καλυμμένη και υπάρχει πλευρική δίωδος στα έργα, στο εργοτάξιο. Αυτό, ξαναγυρνάω στο πρώτο θέμα. Το να βλέπει ο κόσμος χαρούλες από τον κύριο Μητσοτάκη στους πρώτους δύο μήνες που είναι στην εξουσία σε μεγαλοεργολάβους, ίσως σχετίζεται κιόλας με το ότι συνέχισε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα των διοδίων, που δεν έκανε την αύξηση, οπότε από κάπου πρέπει να αντισταθμιστεί. Ενδεχομένως, θέλω να πιστεύω πως όχι, το κόστος της εταιρείας, το Άκτορα συγκεκριμένα. Το λες αυτό διότι είναι η ίδια εταιρεία που έχει και τα διόδια της Αττικής Οδού και ανάλογος της εταιρεία του Μετρό. Ελάχιστες μέρες πριν τις εκλογές να παγώνει την αύξηση. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αναγκάστηκε να τη συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία. Οι κακές γλώσσες λένε, δεν βρίσκω άλλη δικαιολογία, μακάρι να μπορούσα να βρω, ότι ο κ. Μητσοτάκης το κάνει γι' αυτό. Για να εσωφαρίσει τη χασούρα σε αυτή την εταιρεία. Ωστόσο, όπως είπαμε, ο Αλέξης Τσίπρας πάει και να επαναπροσεγγίσει μεσαία στρώματα και μισθωτούς, και το να βλέπουν αυτά τα στρώματα, αυτές τις χαρούλες του εργολάβους, στρέφουν ξανά το κεφάλι προς το ΣΥΡΙΖΑ. Γιώργο, προφανώς κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα με την διαπίστωση ότι ο κύριος Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη θα ακολουθήσει τακτική σκληρού ροκ. Απ' την άλλη πλευρά όμως, οι διάφορες εξαιρέσεις και οι αστερίσκοι που έχει σε θέματα εργατικών δικαιωμάτων το νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή, προφανώς και βάζει βέλη στη φαρέτρα του κυρίου Τσίπρα. Και απ' την άλλη πλευρά, η όλη ιστορία με το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν είναι μια άμυγο ΣΥΡΙΖΑϊκή υπόθεση. Σήμερα ο κύριος Μπουτάρης ευχαρίστησε τον κύριο Τσίπρα για την στήριξή του στο να παραμείνει το σχέδιο της κατασκευής του μετρό. Ενώ χθες αποστάσεις, από όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, κράτησε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Μενδώνη, η οποία είπε με νόημα ότι ακόμη δεν υπάρχουν όλα τα δεδομένα για να μιλήσει κανείς για απόφαση απόσπασης των αρχαίων από το μετρό Βενιζέλο. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά.
Πάμε πρώτα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά αυτές τις μέρες, τα τελευταία 24 ώρα, δίνει το στίγμα της αντιπολιτευτικής πολιτικής ρητορικής που θα ακολουθηθεί τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο. Θυμάται και θυμούνται και οι τηλεθεατές, προσπαθούσαμε να κάνουμε μια αποκωδικοποίηση των βημάτων που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Φαίνεται από τα όσα έχει δηλώσει ο κύριος Τσίπρας ότι πάμε σε ένα σκληρό ροκ με λέξεις όπως διαπλοκή, εργολάβη και λέξεις οι οποίες ήταν αυτές οι οποίες τον ανέδειξαν στην εξουσία. Ωστόσο, μία σημείωση, δεν έχουμε 2012 ούτε 2015. Την πρώτη εντύπωση την είχε δώσει η κυρία Νοτοπούλου το προηγούμενο διάστημα, η οποία αποκάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη τον πρωθυπουργό ως Έλγιν που αποσπά τα αρχαία. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό εντοπίζουμε μια σύγχυση στη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό διότι το να κατηγορείς τον πρωθυπουργό ότι κάνει χάρη σε έναν εργολάβο, δηλαδή να το πάμε για να το καταλάβει και ο κόσμος. Έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα αποφασίζει να καθυστερήσει ένα έργο για να δώσει μέσω προστήμων λεφτά του ελληνικού λαού σε έναν εργολάβο. Και γιατί να μην το έκανε αυτό μέσω της αύξησης των διοδίων, η οποία είχε αποφασιστεί αυτοβούλως από την εταιρεία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο κ. Τσίπρας έχει τέτοια στοιχεία, θα μπορούσε κάλλιστα, αντί να το λέει από το βήμα της Θεσσαλονίκης, είτε από τη Διεθνή Έκθεση, είτε από μια συνέντευξη με τον κύριο Μπουτάρη, από μια ομιλία, να καταθέσει κάποια στοιχεία στον εισαγγελέα ή να κινήσει κάποιες δικαστικές διαδικασίες. Διότι αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή κατηγορία. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, ο κ. Μητσοτάκης είναι υπόλογος, όπως και οποιοδήποτε πολιτικός. Αν όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο, και έχουμε έναν αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης ο οποίος στρέφει τη συζήτηση προς τα εκεί, τότε μιλάμε για μια, τι να σου πω, για λάσπη στον ανεμιστήρα το λιγότερο. Πάντως η σπουδή του Πρωθυπουργού πριν καν δει όλα τα δεδομένα, όπως είπε η υπουργός του, κυρία Μενδώνη, να ανακοινώσει ότι τεινάζει στον αέρα το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του μετρό, δημιουργεί ερωτήματα και στους Θεσσαλονικείς. Τα ερωτήματα, τουλάχιστον για να σου μεταφέρω και το ρεπορτάζ, απαντώνται στο ότι η νέα κυβέρνηση θέλει να παραδώσει ένα έργο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα είναι πλήρες, χωρίς να υπάρχουν ξανά εργοτάξια στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να υπάρχουν χρήματα τα οποία θα σπαταλώνται για αρχαιολογικές εργασίες, οι οποίες κάλλιστα θα μπορούσαν να λυθούν με την απόσπαση και με την επανατοποθέτηση. Ναι. Οπότε, μέχρι την παρούσα φάση, το σχέδιο το οποίο έχει καταρτήσει η κυβέρνηση, σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, πιστεύει ότι η καλύτερη λύση είναι η παράδοση ενός πλήρους έργου του 2023, το οποίο θα έχει και τον κρίσιμο σταθμό Βενιζέλου και τα έργα, τα αρχαιολογικά ευρήματα παραδομένα στους Θεσσαλονίκης. Έχω μισό λεπτό. 10 δευτερόλεπτα. Εγώ στο έμενα στο Άνω Καλαμάκι. Ποτέ το πόσο έμενα εκεί δεν είχε φτάσει στο μετρό. Αλλά μέχρι τη Δάφνη που πήγαινε με εξυπηρετούσε. Αν έλειπε ένα σταθμό στο ενδιάμεσο, ακόμα περισσότερο δεν θα είχα πρόβλημα στο Θεσσαλονίκη. Και το 12 και το 15 μπορεί να μην είναι η ίδια η ρητορική τώρα του κύριου Τσίπρα, αλλά μοιάζει η πρακτική του κυρίου Μητσοτάκη να είναι βγαλμένη από τη δεκαετία του 2000. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.